Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις εικόνες που συνάντησε στο κολυμβητήριο Ηρακλείου, εμφανίστηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ηράκλειο ο πρώτος αντιπρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, κ. Γιώργος Κατσαρός, κάνοντας λόγο για στολίδι που θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο για αρκετά κολυμβητήρια της χώρας. Μπαίνοντας στο κολυμβητήριο, πραγματικά αισθάνομαι συγκινημένος, διότι διαπιστώνω τις εγκαταστάσεις ότι και τα πλακάκια και η καθαριότητα στο κολυμβητήριο είναι κάτι που για πρώτη φορά συναντάω. Είχα χρόνια να δω έτσι μια προσπάθεια που έχει γίνει στο κολυμβητήριο και πιστεύω ότι θα είναι η απαρχή να έρθουν να δουν και τα άλλα κολυμβητήρια πώς έγινε αυτό το κολυμβητήριο στολίδι. Πρέπει να συγχαρώ όλους αυτούς που προσέφεραν όλοι αυτοί που προσέφεραν κατά κάποιο τρόπο από τη διοίκηση μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο εδώ για να γίνει αυτό το κολυμβητήριο έτσι όπως βρίσκεται σήμερα. Ο αντιπρόεδρος της ΚΟΕ μάλιστα θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα στους εμπλεκόμενους με το κολυμβητήριο Ηρακλείου, καλώντας τα σωματεία και τους γονείς να είναι αρρωγοί στην προσπάθεια που κάνει η διοίκηση ώστε να λειτουργεί ο χώρος 12 μήνες το χρόνο. Θέλω να συγχαρώ, δεύτερη φορά το λέω, γιατί για αυτό που βλέπω σήμερα και να κάνω έκκληση στα σωματεία, να έχουν μια αγαθή συνεργασία με τη διοίκηση για να μπορεί το κολυμβητήριο να λειτουργεί 12 μήνες, γιατί σε πολλά κολυμβητήρια, και είναι πρόσφατο το παράδειγμα ότι η Κρήτη είχε κλείσει για ένα χρόνο και δεν μπορούσαμε να κάνουμε αγώνες. Σήμερα τα κολυμβητήρια στην Κρήτη όλα λειτουργούν και πρέπει να βρεθούμε αρρωγοί στην προσπάθεια αυτή και τα σωματεία και οι γονείς που είναι δίπλα στα σωματεία για να μπορούν να λειτουργεί ο χώρος.